Επόμενη, αγαπητοί μου, πάντοτε εις το βιβλίο της Σοφίας Σιράχ είχαμε μείνει εις το 5ο χωρίον του 34ου κεφαλαίου που αναφέρεται εις το θέμα της, των μαντικών τρόπων που ο άνθρωπος χρησιμοποιεί. Λέει μάλιστα το χωρίον: «Μαντίε και ιονισμοί και ενύπνια μάταια εστί και ως οδυνούσις φαντάζεται καρδία». Δεν το είχαμε ολοκληρώσει το χωρίον αυτό και με τη βοήθεια του Θεού προσπαθήσουμε με την πολλή παράκληση. Όποιος αδελφός ασχολήθηκε με αυτά, να τα αφήσει. Κυρίως οι γυναίκες ασχολούνται, όχι ο λιγότερο βέβαια και οι άνδρες, να τα αφήσουν αυτά. Σας είχα πει την περασμένη φορά, ήμουνα πάρα πολύ μικρός, 5 χρονών πρέπει να ήμουν, στο χωριό του πατέρα μου, που μαζεύτηκαν γυναίκες και παίζανε, πώς να το πω τώρα, παίζανε, εμαντεύοντο δηλαδή στον κλείδωνα. Ότι ήμουνα τόσο μικρός, το θυμούμαι γιατί με ανέβασαν σε μία καρέκλα για να πιάνω μήλα μέσα σε ένα κλειστό εκεί δοχείο. Έβαζαν μήλα, φυρίκια μήλα, και επάνω γράφανε ό,τι γράφα, χαράζανε με το αυτό, ξέρετε, με στο νερό το μήλο, μετά μαυρίζει και τα λοιπά και τα λοιπά. Οπότε πιάνοντας από εκεί μέσα στην τύχη εντός εισαγωγικών, η κάθε μία από αυτές που έπαιζαν τον κλίδα, μετήρχοντα τον κλίδα, βλέπουν το τυχερό τους. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Δηλαδή μαντεύονται. Και με είχαν ανεβάσει επάνω σε μία καρέκλα για να βάζω το χέρι μου μέσα, δια το ανύποπτον του πράγματος. Δεν βάζουν συνήθως κάτι μικρά παιδάκια κτλ. Αυτό μια φορά μου συνέβη και το θυμάμαι. Το θυμάμαι. Θα μου πείτε, έκανα εγώ αμαρτία? Όχι, βέβαια δεν ήξερα, δεν καταλάβαινα τίποτα. Νήπιο ήμουνα. Αλλά θέλω να σας πω, όταν συνειδητοποίησα το πράγμα, είπα, ο Θεός να φυλάξει. Έτσι λοιπόν, στο χωρίον αυτό βλέπουμε μαντίε και ιονισμοί και ενύπνια, όλα αυτά είναι μάτια κτλ. Σας έλεγα την περασμένη φορά που αναφέρεται εις τον κλείδωνα. Και σας έλεγα ακόμη ότι κατά δυστυχία τα συντηρούμε αυτά για λόγους τουριστικούς. Για φανταστείτε. Για λόγους συντηρήσεως των παραδόσεών μας. Αυτά αποτελούν και συνιστούν μίαν παράδοση που πρέπει να πάει για τη φωτιά. Απλούστατα είναι οι παλιές μας σιδερολατρικές μας συνήθειες από την προ-Χριστού ζωή μας, την προ-Χριστού ζωή μας, και θέλουμε πάλι να συντηρούμε αυτά τα ίδια και να τα φέρνουμε στην επιφάνεια. Και το ακόμα χειρότερο, ξέρετε ποιο είναι? Όταν προσπαθούμε να συνδέσουμε αυτά ως παραδόσεις ιδωλολατρικές με την πίστη μας, δηλαδή ένα είδος νοθείας, και αυτό είναι το χειρότερο απ' όλα. Γέμι, δηλαδή είναι γεμάτη η παράδοσή μας. Στην ύπαιθρο μας θα πάτε, θα δείτε τόσα και τόσα πολλά τέτοια. Ξαναλέγω, για λόγους τουριστικούς. Τι κρίμα, τόσο φτωχή αντίληψη έχουμε περί τουρισμού. Κρίμα. Ωστόσο, θα συνεχίσουμε αυτό. Σας είχα αναφέρει ήδη μερικά πράγματα. Τι λέει ο Θεός? Ότι ούχε βρεθήσετε ενσύ μαντευόμενος, μαντίον, κλειδονιζόμενος και τα λοιπά, αυτά που λέγει ο Θεός εις το Δευτερονόμιο. Σας τα είχα αναφέρει την περασμένη φορά. Τώρα, και σας είχα αναφέρει μάλιστα, όχι, δεν σας το είχα αναφέρει, ένα παράδειγμα το οποίο σημείωσα εδώ, το θυμήθηκα. Είναι και τα χαρτιά, τα μαντικά χαρτιά, όχι τα χαρτιά αυτά του χαρτοπαιγνίου που παίζουν, αλλά είναι ειδικά χαρτιά μαντικής διαστάσεως. Αυτά λέγονται ταρό. Θα το έχετε ακούσει. Ταρό. Και είναι μαντικά χαρτιά. Όταν λέμε πάμε στη χαρτορίχτρα να μας δει το θέμα μας, ας πούμε στα χαρτιά. Απλώνει εκεί τα χαρτιά της αυτή. Έχει μια ωραία φωτογραφία, δηλαδή ωραία, πολύ κέρια,
στο η εγκυκλοπαιδεία, η θρησκευτική και η ηθική. Μία γυναίκα απλώνει τα χαρτιά της εκεί, μάλιστα κάνει και ένα έτσι, για να απομαντεύσει του πελάτου την ερώτηση. Αυτά τα χαρτιά. Λοιπόν, ακούστε μια ιστορία. Εδώ και πολλά πολλά χρόνια μας είχε επισκεφτεί εδώ ένας νέος άνθρωπος, άγαμος ήτανε. Είχε πάει στον Καναδά να δουλέψει, να βγάλει χρήματα να ζήσει. Εκεί, επειδή δεν ήθελε να βγαίνει έξω και να ξοδεύει τα χρήματά του, καθότανε μέσα στο σπίτι του, ένα δωμάτιο δηλαδή, νίκαιζε κάπου σε μια σοφίτα κτλ. Για να μαζέψει χρήματα να έρθει πίσω στην Ελλάδα. Καλώς επίησε. Επίη, καλώς έκανε. Αλλά πώς να περάσει την ώρα του. Άρχισε να ασχολείται με το ταρό, δηλαδή τα χαρτιά τα μαντικά. Αυτά που θα σας πω, έτσι μου το είπε και ο ίδιος. Μάλιστα κάποτε είδε στα χαρτιά ότι θα τον επισκεπτόνταν ο αδελφός του από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Καναδάς και Ηνωμένες Πολιτείες συνορεύουν, είναι γνωστό. Πήγε λοιπόν στο αεροδρόμιο και τον περίμενε. Ο αδερφός του εξεπλάγει. Πώς λέει από εδώ? Α, λέει, γιατί το είδα στα χαρτιά και σε περίμενα ότι θα ερχόσουν. Αυτός λοιπόν μου είπε το εξής φοβερόν. Όπως τα χαρτιά τα άπλωνε για να μαντεύεται επί διαφόρων υποθέσεων, κάποιο χαρτί έφευγε, δηλαδή σηκωρώντανε μόνο του το χαρτί αυτό. Προσέξτε, ούτε ο αέρας φυσούσε, ούτε παράθυρο ανοιχτό, τίποτε. Έφευγε μόνο του το χαρτί και πήγαινε και κολούσε στον τοίχο. Το ξανά έπαιρνε από εκεί το χαρτί, το βάζει στη σειρά, ξανά φεύγε το χαρτί και πήγαινε και κολούσε στον τοίχο. Σαν να υπήρχε αόρατο χέρι που έκανε αυτή την κίνηση. Μάλιστα, αγαπητοί μου, αυτά τα αόρατα χέρια είναι του σατανά. Είναι των δαιμόνων. Πίσω από όλα αυτά αναμφισβήτητα είναι ο διάβολος, ο οποίος κινεί όλα τούτα. Γι' αυτό ας προσέχουμε, αγαπητοί, ας προσέχουμε, διότι θα έχουμε να κάνουμε με τους δαίμονες όταν με αυτά τα καμώματα ασχολούμεθα. Όπως τα λέει αυτά ο Άγιος Κύριος Ιεροσολύμων, τα λέγει όλα σύλληβδιν, τα λέγει όλα κακοτεχνίες. Εδώ ακόμη θα ήθελα να σας έλεγα, όπως σας το είχα ήδη πει, ότι ο διάβολος πολλά πράγματα γνωρίζει, σου τα φανερώνει διαμέσου όλων αυτών των μαντικών μεθόδων και κυριότατα διαμέσου του πνευματισμού, επειδή τα γνωρίζει, επειδή τα βλέπει. Σας έλεγα την περασμένη φορά ένα θησαυρό τον οποίο έκρυψε ο πατέρας σου, ο γειτονάς σου, ξέρω εγώ ποιος, ένα συγγενής σου, σου το φέρνει και σου το δείχνει ότι υπάρχει εκεί ένας θησαυρός. Γιατί? Διότι απλούστατα τον θησαυρόν τον βλέπει ο διάβολος, δεν τον βλέπεις εσύ ο άνθρωπος. Έτσι λοιπόν αποκαλύπτει αυτά ο διάβολος. Αν πιστέψεις θα σου βγει όλα εκείνα τα οποία δι' αυτών των μέσων δεις ένα αποτέλεσμα, και προκειμένου το όνειρο για τα οποία όνειρα μιλάμε. Αν λοιπόν πιστέψεις, πρόσεξε αδερφέ, θα σου βγει κατά παραχώρηση του Θεού, επειδή επίστεψες. Τι? Εδώ είναι το σπουδαίο. Εδώ είναι το πάρα πολύ σπουδαίο. Υπάρχει στην Αγία Γραφή μία περίπτωση που κάποιος βασιλιάς, ήταν δύο βασιλείς, του Βορείου και του Νοτίου Βασιλείου των Εβραίων, ήθελαν να εκστρατεύσουν, ιδίως του Βορείου Βασιλείου, να εκστρατεύσει εναντίον κάποιου εχθρού ανατολικά του Ιορδάνου. Ρώτησαν ένα προφήτη, βέβαια ρώτησαν πολλούς ψευδοπροφήτες, οι οποίοι όλοι βεβαίωναν ότι ναι, να κάνετε την επιχείρηση αυτή, διότι θα κερδίσετε, θα νικήσετε.
Ο προφήτης αυτός δεν αναφέρεται από τους 12 μικρούς, ούτε τους 4 μεγάλους προφήτες. Δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή το όνομά του. Λέγει όχι, διότι θα πάθετε κακό. Τότε του λέει ο βασιλιάς του Βορείου Βασιλείου, εγώ θα πάω, θα νικήσω και θα γυρίσω να σε περιποιηθώ. Τώρα θα σε βάλω μέσα στη φυλακή. Και άμα θα γυρίσω και τα λοιπά. Βέβαια, περιττό να σας πω ότι δεν γυρίσει γιατί σκοτώθηκε αυτός. Ο βασιλιάς του Βορείου Βασιλείου, ο δε βασιλιάς του Νοτίου Βασιλείου, το βάλε στα πόδια, τρέχει και ακόμα τρέχει για να σωθεί. Αλλά το σπουδαίο, ξέρετε ποιο είναι, τι είπε ο προφήτης αυτός. Κάποτε λέγει, μια ιστορία δηλαδή είπε, ένα παράδειγμα, μια ιστορία. Όπως ακριβώς παράλληλη ιστορία είναι τα παρασκήνια των δοκιμασιών του Ιώβ. Κάποτε λέει μαζεύτηκαν οι Άγιοι Άγγελοι, αλλά ήταν παρόν και ο διάβολος. Και λέει ο Θεός, αν πρέπει να τιμωρήσω κάποιον, πώς μπορώ να τον τιμωρήσω? Υπόθηκαν διάφορες γνώμες. Σας λέω, προσέξτε, ιστορία είναι, έτσι, δίκης, παράδειγμα είναι. Ο Θεός έλεγε όχι αυτό, όχι εκείνο. Κάποια στιγμή λέει ο διάβολος, Κύριε, να του δώσεις πνεύμα πλάνης. Αυτό λέει είναι. Είναι η χειρότερη τιμωρία που μπορεί να υποστεί ένας άνθρωπος, είναι το πνεύμα της πλάνης. Ακούστε τώρα τι γράφει εδώ το Δευτερονόμιον. Εάν δε αναστεί εν σύ προφήτης ή ενυπνιαζόμενος, το ενύπνιον, και δώσει σημείον ή τέρας, και έλθει το σημείον ή το τέρας, ο ελάλησε προς σε λέγον. Δηλαδή, εάν σηκωθεί κάποιος, και κάποιος ψευδοπροφήτης προφανώς, ο οποίος είναι ενυπνιαζόμενος, ή έχεις δει το όνειρο, ή αυτός έρχεται να σου το ερμηνεύσει και σου δώσει σημείον, σημείον θα πει θαύμα, κάτι να κάνει, ή τέρας, το τέρας του τέρατος είναι θαύμα πολύ μεγάλο, δηλαδή τέρας τεράστιον, αυτό θα πει τέρας τεράστιον, και πραγματοποιηθεί, λέει, εκείνο το οποίο σου είπε. Ακούστε, πραγματοποιηθεί, όπως πηγαίνουμε εις τον πνευματισμό και σου λέει ο άλλος, μα όπως μας τα είπε, έτσι βγήκαν. Συνεχίζει. Ο ελάλησε προσέ λέγον, πορευθόμεν και λατρεύσομεν σε είσαι τέρης. Να πάμε, λέει, αλλού να λατρεύσουμε άλλους θεούς. Οι άλλοι θεοί, ξέρετε, που λατρεύονται, οι δαίμονες δηλαδή, μέσω αυτών των μαντικών στοιχείων, αφού πίσω κρύβεται ο διάβολος. Ους ουκ είδατε, τους οποίους δεν γνωρίζετε, λέει ο Θεός. Ουκ ακούσεστε των λόγων του προφήτου εκείνου, δεν θα τον ακούσετε αυτόν τον ψευδοπροφήτη, ή του ενυπνιαζομένου, το ενύπνιον εκείνο, ότι πειράζει Κύριος ο Θεός σου ημάς ή δεν πειράζει. Δηλαδή, το πει με έψιλον γιώτα, σας δοκιμάζει ο Θεός. Τι θα κάνετε? Δηλαδή, δεν δίνει ο Θεός αυτά τα πράγματα. Ο Θεός τα επιτρέπει να γίνονται αυτά τα πράγματα. Πας εσύ στο μέντιουμ, πας σε χαρτονίχτα, πας σε καφετζού, δεν ξέρω που πηγαίνεις, και σου βγαίνει. Δηλαδή, επιτρέπει ο Θεός να σου βγει, να γίνει έτσι, να σε δοκιμάσει. Τι θα κάνεις? Ή αγαπάτε τον Θεό ημών, εξ όλης της καρδίας ημών και εξ όλης της ψυχής ημών. Σας δοκιμάζει τον αγαπάτε τον Θεό? Διότι εκείνος που αγαπάει τον Θεό, κατά την πρώτην εντολή, αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της καρδίας σου και λοιπά και λοιπά, και ακόμη δεν θα λατρεύσεις, είναι οι πρώτες εντολές που αναφέρονται εις τον Θεό, του δεκαλόγου οι εντολές, και ακόμη δεν θα λατρεύσετε τίποτα, οτιδήποτε είναι στον ουρανό, φερυπίν τα σύννεφα, τα αστέρια, ο ήλιος. Είναι γνωστή η λατρεία του ηλίου σε πολύ μεγάλο βαθμό.
Ο Άγιος Κωνσταντίνος πριν γίνει χριστιανός ήταν λάτρης του ηλίου. Είναι γνωστό. Όλοι ήταν λάτρε, λίγο πολύ. Ή ακόμη να μαντεύεται κανείς από τα αστέρια. Ή ακόμη να μαντεύεται από τα σύννεφα. Είναι φωδιοκτική, όπως λέγεται. Πώς τρέχουν τα σύννεφα και πώς σχηματίζονται τα σύννεφα. Και ακόμη δεν θα λατρεύσεις οτιδήποτε υπάρχει, λέει, επί της γης. Ακόμη δεν θα λατρεύσεις ό,τι υπάρχει κάτω από τη γη. Κύριον τον Θεό σου λατρεύσεις. Μόνον, γιατί όλα αυτά είναι δημιουργήματα και έργα Κυρίου του Θεού σου. Βλέπετε, με σαφήνεια δοκιμάζει λοιπόν ο Θεός να δει, τηρείτε τις εντολές του. Τον αγαπάτε, αναφέρεται, σας είπα, στις πρώτες εντολές. Τον αγαπάτε. Γι' αυτό λοιπόν δεν θα πρέπει ποτέ να καταφύγουμε σε τέτοια κατασκευάσματα, κακοτεχνίες. Βλέπετε ανθρώπους, δεν ξέρω, μην αλυπάτε κι εμείς για τους σημερινούς χριστιανούς μας, έτσι που τι θα γίνει με αρθεί ο Αντίχριστος. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή τι ακριβώς. Καταρχάς πάνε στην εκκλησία για έναν αρρωστό τους, ας το πούμε. Βλέπουν όχι αποτέλεσμα. Ο Θεός θέλει να σε δοκιμάσει. Φεύγουν από εκεί και πηγαίνουν σε αυτά τα καμώματα. Και εκεί δεν βρίσκουν κάποια θεραπεία και ξαναγυρίζουν στην εκκλησία. Και λένε ότι πήγαμε εκεί, τι να κάνουμε, λέει, η ανάγκη μας έκανε. Ποια ανάγκη σε έκανε? Ο Άγιος Παντελεήμονας που γιορτάζουμε σήμερα μαρτύρησε. Είναι μάρτυρας. Και ο κατηχητής του, ο ιερεύς, ο Άγιος Ερμόλαος, τον γιορτάσαμε χθες. Και λοιπά. Δεν δίστασαν το μαρτύριο να δεχθούν. Και εσύ λες, η ανάγκη σε έκανε. Δεν είναι δικαιολογία αυτό. Δεν είναι καθόλου δικαιολογία. Και βλέπετε, οι άνθρωποι αυτοί παλινδρομούν. Μια στο Θεό και μια στο διάβολο. Σας ερωτώ, είναι ποτέ δυνατόν ο Θεός να τους δώσει κάποια σε αυτούς ευεργεσία? Είναι αδύνατον. Αδύνατον. Τα λέμε αυτά ακριβώς γι' αυτό και να λύγουμε όλα αυτά τα πράγματα, για να είμαστε μακριά, για να έχουμε πραγματικά την ευλογία του Θεού. Πρέπει να πούμε ακόμη ότι το χέρι του Θεού πέφτει βαρύ σε εκείνους οι οποίοι εκ των χριστιανών μας που πηγαίνουν σε αυτές τις πόρτες. Είναι μερικά χρόνια. Οι Λαρισαίοι θα το ενθυμούνται αυτό. Είχε έλθει ένας, μα μεθανός ήταν, Τούρκος ήταν, στη Λάρισα, όχι χριστιανός. Και ξέρετε, οι μαμεθανοί έχουν πάρα πολύ εύκολη την μαντία. Πολύ εύκολη. Και έτρεχε όλη η Λάρισα σε αυτόν τον άνθρωπο να πάρει μία απάντηση. Και ξέρετε τι τους έδινε? Εκτός από τα διάφορα δίθενα ιδιωτικά, φυλακτά και δεν ξέρω τι, σαν και αυτά που δίνει εκεί στο Γάζωρο ο διαβόητος εκείνος μάγος. Από εκεί έχει περάσει μισή Ελλάδα. Από το Γάζωρο των Σερών έχει περάσει μισή Ελλάδα. Και λέει πράγματα τα οποία ο Θεός να φυλάξει. Τα μπερδεύει με θρησκευτικά πράγματα. Φέρει πει, λέει, πηγαίνετε, δεν κάνετε παιδιά, μάλιστα. Πηγαίνετε στο Άγιον Όρος, πηγαίνετε στη Μικρά Αγιάνα, εκεί στη Μεγάλη Αγιάνα, πηγαίνετε εκεί να ζητήσετε κάποια σταφύλια. Να τα πάρετε από εκεί, να τα φάει η γυναίκα σας και εσείς, και μάλιστα να νηστέψετε 40 μέρες και τότε θα κάνετε παιδί κλπ. Και θα συμβουλεύει ποιος? Ο μάγος. Ο μάγος. Εδώ κάποτε μου χτυπούσε την πόρτα, κάποτε ήμουν γύρω λίγα μόνος μου και λέω, τι θέλετε? Λέει, θέλουμε να κάνουμε κάποιες τρεις λειτουργίες. Υποπτεύθηκα αμέσως. Γιατί τρεις και όχι τέσσερις? Πήγαινε σε κάτι τέτοιους και τους υπόθηκε, θα κάνετε τρεις λειτουργίες. Βλέπετε, μετέρχουν και θρησκευτικά θέματα. Ο δε Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέγει ότι είναι η χειροτέρα περίπτωση μαγείας όταν χρησιμοποιεί ο μάγος θρησκευτικά πράγματα. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, να το προσέχουμε πολύ. Πάντως πέφτει βαρύ το χέρι του Θεού επάνω σε αυτούς τους ανθρώπους που μετέρχονται τέτοια
είχα να λέγω καμώματα. Ο πιστός πρέπει να είναι πιστός, να πει όχι σε τέτοια πράγματα, αλλά πρέπει να είναι και γνώστης, να έχουμε γνώση των πραγμάτων. Λέει ο Θεός, όταν ο λαός έφτασε πρώτον πυλών της γης Χαναάν και επέρασαν τον Ιορδάνη ποταμό ερχόμενοι εξ Αιγύπτου, η γνωστή έξοδος των Εβραίων, τους είπε ο Θεός, προσέξτε πάρα πολύ, μη μετέλθετε τις κακοτεχνίες των Χαναναίων. Ο λόγος για τον οποίον τους έβγαλα από εδώ και τους εξολόθρευσα, τους Χαναναίους, ήταν αυτός, ότι μετήρχοντο αυτές τις κακοτεχνίες. Μη κάνετε λοιπόν και εσείς τα ίδια, για να μην πάθετε και εσείς τα ίδια. Όταν ο Θεός, αγαπητοί μου, στέλνει το λαό του στις εξορίες του, στις εχμαλωσίες του, πρώτα στην Νινεβή των Ασσυρίων, ύστερα στην Βαβυλώνα των Βαβυλωνίων, ήταν οι πολλές των αμαρτίες, μεταξύ δε αυτών ήταν και αυτή η αμαρτία, η στροφή προς τα μαγικά, προς τις μαγικές τέχνες, για να μην πάθετε, λέει, και εσείς τα ίδια.